Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Health Matters. Οι νοσηλευτές ήταν και είναι οι ήρωες της πανδημίας. Ήταν η πανδημία μια ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε το ρόλο τους, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τα προβλήματά τους? Για το θέμα αυτό συζητάμε σήμερα με τον Γεώργιο Τσόλα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού. Κύριε Τσόλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε αξιόλογοι. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Είναι τιμή και χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Εσείς οι νοσηλευτές στη διάρκεια της πανδημίας επιδείξατε απίστευτη δύναμη ψυχής. Ήσασταν οι ήρωες της πανδημίας. Καθώς η νοσηλεία με κορονοϊό είναι μια μοναχική πορεία, συχνά οι νοσηλευτές είναι οι μόνοι που βρίσκονται κοντά στους ασθενείς. Ήταν μια ευκαιρία, θεωρείτε, να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος σας στα συστήματα υγείας? Η αλήθεια ήταν αυτή. Δηλαδή, εκτιμήσαμε πράγματα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρόλο που φωνάζαμε και ως συνδικαλιστικό όργανο, ως ΠΑΣΟΝΟΒ, ότι θα έπρεπε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας ως πολιτική υγείας στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Το πολιτικό προσωπικό σε γενικότερο πλαίσιο δεν το αντιλήφθηκε γρήγορα. Όντως, η πανδημία ανέδειξε πράγματα τα οποία η κοινωνία τα είχε σε δεύτερη μοίρα. Η κοινωνία αναγνώρισε και τους χαρακτήρισε ως σύγχρονους ήρωες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η πολιτεία, από την άλλη, μπρος στην πανδημία, στηρίχτηκε στις πλάτες του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι νοσηλευτές δεν πρόδωσαν κανέναν, παρόλο που ήταν απογοητευμένοι. Και έχοντας ως δεδομένο αυτό, θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι την επόμενη ημέρα οι επαγγελματίες, οι νοσηλευτές, θα πρέπει να έχουν μία θέση σε αυτό το τραπέζι που θεωρώ ότι η συζήτηση θα γίνει για τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί η αναγκαιότητά του έχει αποδειχθεί ήδη, και θα συζητήσει θέματα για τα οποία άπτεται το ενδιαφέροντος του. Αυτά τα πράγματα στις προηγμένες χώρες τα έχουν λύσει. Ο νοσηλευτής στην Ευρώπη και γενικότερα σε χώρες οι οποίες έχουν πιο προηγμένα συστήματα υγείας έχουν λύσει τέτοιου είδους ζητήματα. Εδώ προσεγγίζουμε με έναν αναχρονιστικό τρόπο τη στελέχωση. Διοικούμε με έναν παλαιομοδίτικο τρόπο. Οι νοσηλευτές στο εξωτερικό ηγούνται γενικότερα καταστάσεων, ηγούνται και συντονίζουν τις θεραπευτικές ομάδες, πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε καν προσεγγίσει ακόμη. Έχουν πολύ διαφορετικό ρόλο, και στην Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και όχι μόνο, σε πάρα πολλές χώρες, ο νοσηλευτής ως ο συνδετικός κρίκος όλων των υπηρεσιών μέσα σε μια νοσηλευτική μονάδα, μπορεί και ξέρει και αναγνωρίζει τα προβλήματα που πολύ πιθανό να προκύψουν σε συνεργασία φυσικά με όλες τις άλλες ομάδες και έτσι μπορεί να κατευθύνει καλύτερα τα πράγματα και να έχουν την θετική έκβαση όλων των πραγμάτων. Δίνει λύσεις εν ολίγης. Αυτό κάνει. Και σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο νοσηλευτής δίνει λύσεις. Μάλιστα. Το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας ήταν εκπαιδευμένο για να διαχειριστεί μια τέτοια πρωτοφανή κρίση? Όχι, δεν ήταν εκπαιδευμένο. Δεν ήταν εκπαιδευμένο γιατί μονίμως αυτή την επαγγελματική ομάδα την αντιμετωπίζαν ως μια επαγγελματική ομάδα η οποία δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί γενικότερα σε πράγματα και καταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζαμε την ποιότητα και αρχίζαμε να αναγνωρίζουμε το έργο της νοσηλευτικής κοινότητας. Ήτανε λίγο διαφορετικά, δηλαδή δεν είχαμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση του νοσηλευτή. Ό,τι έκανε ο καθένας μόνος του. Συνήθως τα εξαντλητικά ωράρια, γενικότερα οι βάρδιες, όλα αυτά, η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι γυναίκες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό το κομμάτι πήγε σε δεύτερη μοίρα. Αν εξαιρέσουμε τώρα στην πανδημία τους συναδέλφους που εργαζόταν στις ειδικές μονάδες λοιμόξεων, όλοι οι άλλοι όχι, ήρθανε προεκπλήξεων.
Κληθήκανε ξαφνικά να αντιμετωπίζουν πράγματα τα οποία ούτε καν παίρναγε από το μυαλό τους. Ο συνάδελφος σας που ήταν στην ουρολογική κλινική δεν είχε καμία σχέση με τις ειδικές αυτές στολές, το πώς θα τις βάλουν, πώς θα τις βγάλουν και όλη αυτή τη διαδικασία. Μπήκανε στη διαδικασία, μάθανε γρήγορα, μάθανε βία. Αυτό αποτυπώθηκε γενικότερα στην αντίδρασή τους, αλλά ανταπεξήλθαν. Επίσης, μπήκαμε σε μια διαδικασία το να προσεγγίσουμε την ειδικότητα της νοσηλευτικής με ένα και εκεί βίαιο τρόπο. Δηλαδή, ξαφνικά μέσα στην πανδημία ανακαλύψαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ειδικευόμενους νοσηλευτές. Ειδικευόμενους νοσηλευτές οι οποίοι κληθήκαν να δουλέψουν στην πανδημία, αλλά δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Και δεν υπήρχε πρόγραμμα σπουδών γενικότερα για το πώς θα εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Απλά θέλαμε γρήγορα εργατικά χέρια, τους βάλαμε μέσα και στην πορεία τώρα προσπαθούμε να τους δώσουμε κάποια εφόδια, αλλά τα έχουν πάρει ήδη μόνοι τους, γιατί βιώσαν όλο αυτό το κομμάτι και το τρίτο κύμα της πανδημίας. Ελπίζω, πράξη, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Ήρθαν προ... Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ποιες προκλήσεις έχει για τον νοσηλευτή η νοσηλεία ενός ασθενούς με κορονοϊό? Πέρα από τις στολές που μου είπατε. Αρχικά ο νοσηλευτής προσέγγισε όλη αυτή την κατάσταση με φόβο. Όπως σας είπα πριν, δεν ήταν όλοι εξειδικευμένοι στη διαχείριση λοιμόξεων. Προσπάθησε να μάθει από τη συμπεριφορά του ασθενή. Είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι μπήκε κατευθείαν στα βαθιά και κολύμπησε. Αξιολογούσε τα συμπτώματα και παρενέβαινε επί αυτών. Δηλαδή, καθημερινά έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία. Ταυτοχρόνως όμως θα έπρεπε να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις των πραγμάτων. Μόνιμη σκέψη στο μυαλό του νοσηλευτή ήταν το πώς θα σωθούν οι ζωές. Είναι ως αξία, δηλαδή το κομμάτι, το ότι η φροντίδα είναι στο DNA της νοσηλευτικής. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να το πετάξουμε από πάνω μας αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση κινηθήκαμε με αυτούς τους τρόπους. Αλλά όπως σας είπα γενικότερα, ο νοσηλευτής δεν ήταν εκπαιδευμένος να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και πήγαινε ψάχνοντας. Έβλεπε, έπρατε. Κινήθηκε με αυτό το πλαίσιο. Και μονίκως καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με COVID χρειάζονται φροντίδα. Από τη στιγμή που δεν είχαμε φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη για να ανταπεξέλθει ο ασθενής. Άρα έπρεπε να δούμε, να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα και να παρέμβουμε επί αυτών. Μονίμως καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι ο ασθενής με COVID χρειάζεται φροντίδα. Φροντίδα όμως την οποία δεν μπορούσε να την παρέχει. Γιατί όπως μιλήσαμε και γενικότερα σας έχω πει, ο χρόνος που διαθέτει ένας νοσηλευτής για έναν ασθενή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι 20 λεπτά το 8ωρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν τόσες πολλές ανάγκες και τέτοια προβλήματα, δεν θα μπορούσαν, δεν φτάνανε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Όπως είπα, η νοσηλεία ήταν πολύ μοναχική, γιατί σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν συγγενείς. Είναι αλλιώς η κατάσταση. Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε είναι, έτσι. Ήταν το μόνο χέρι, ο νοσηλευτής ήταν οι μόνοι άνθρωποι, είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι μόνοι άνθρωποι και αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι νοσηλευόμενοι στον ίδιο θάλαμο. Αυτή ήταν η άνθρωποι. Ήταν το αποκούμπι του ασθενή. Ακόμη για να πάρει ένα τηλέφωνο, καλούσε τον νοσηλευτή να κάνει αυτή την πράξη. Ο νοσηλευτής και ο γιατρός ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της οικογένειας και του ασθενή. Όλο αυτό τι έφερε? Έφερε burnout, έφερε μεταδραματικό στρες. Είπατε πριν ότι οι ίδιοι νοσηλευτές προσέγγισαν όλη αυτή την κατάσταση με φόβο. Ωστόσο, υπήρχε και ο φόβος των άλλων προς τους νοσηλευτές. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Δεδομένα για τη συχνότητα όλων αυτών των φαινομένων, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις? Δεδομένα δεν έχουμε για το τι συνέβη, αλλά γενικότερα να ξέρετε, οι δύο επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν γενικότερα πρόβλημα,
όσο αφορά το burnout, είναι οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές, τους εκπαιδευτικούς, δεν πηγάζει λόγω της τελέχωσης, αλλά λόγω του ιδιαίτερου περιβάλλοντος. Αλλά όσο αφορά τους νοσηλευτές, η υποστελέχωση και τα εξαντλητικά ωράρια έχουν φτάσει στο τέλμα αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, βιώσαμε καταστάσεις burnout, βιώσαμε καταστάσεις δευτερογενούς μετατραυματικού στρες, ειδικά στην τρίτη περίοδο της πανδημίας, οι νοσηλευτές δεν προλαβαίναν να πενθήσουν. Όταν καθημερινά βιώνεις το θάνατο, από τη φύση μας χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό περιθώριο για να το διαχειριστούμε. Οι νοσηλευτές, ειδικά οι συνάδελφοι που ήταν στις μονάδες συντατικής θεραπείας, δεν προλαβαίνουν να πενθήσουν. Και όλο αυτό δημιουργούσε ένα στρες, δημιουργεί ένα στρες. Πολλοί συνάδελφοι παραιτηθήκανε, ειδικά οι επικουρικοί, οι οποίοι γνωρίζαν ότι δεν θα έχουν μέλλον, παρόλο που οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και οι εξαγγελίες, μάλλον όχι δεσμεύσεις, οι εξαγγελίες αφορούσαν το ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα τύχει μιας ειδικής μεταχείρισης και θα γίνουν μόνιμοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βιώσαμε τον ρατσισμό, αρχικά στον πρώτο κύμα ειδικά, βιώσαμε τον ρατσισμό, περνάει ομολυσμένος σε μια τέτοια περίοδο. Ξέρετε ότι και μια συνάδελφη που είχε βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, που δεν μπορούσε να βρει σπίτι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί το λέω, γιατί το γνωρίζουν όλοι. Αλλά γενικότερα, ναι, μας συμμετοπίζουν με το λεγόμενο στίγμα. Απίστευτο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό που είπατε, ότι πολλοί συνάδελφοι παραιτήθηκαν. Ναι. Δηλαδή, πόσο ήταν αυτό για εκείνους που δεν μπορούσαν να το αντέξουν ψυχικά. Και τώρα, και σε αυτή την περίοδο τώρα, είναι ακόμη πιο έντονο το φαινόμενο. Ακόμη πιο έντονο. Γι' αυτό πιέζουμε και καλούμε και την κυβέρνηση και το Υπουργείο, ώστε να μπουν σε μια διαδικασία και να δώσουν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γνωρίζετε ότι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές. Λείπουν πάνω από 50.000 συνάδελφοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εξαγγείλει σε μια καμπάνια που κάνει ειδικά για τα χρόνια νοσήματα, ότι λείπουν παγκόσμια από τα συστήματα υγείας πάνω από 5 εκατομμύρια νοσηλευτικό προσωπικό. Ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια ορθή διαχείριση, όχι να πετύχουμε εξειδικευμένες καταστάσεις. Αλλά αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Αν δεν έχουμε πολιτική βούληση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα έρθει και άλλη πανδημία. Ήδη περιμένουμε το τέταρτο κύμα. Ήδη περιμένουμε το τέταρτο κύμα. Εάν δεν μπούμε σε μια διαδικασία να σχεδιάσουμε, πάλι θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Πάλι θα είμαστε ένα βήμα πίσω. Θέλετε να μου πείτε για τις αναλογίες νοσηλευτών σε σχέση με τους ασθενείς, πού βρισκόμαστε εμείς και πού κινούνται οι αναλογίες σε άλλες χώρες. Ναι. Η Ελλάδα, αυτά δεν είναι στοιχεία καταγεγραμμένα της Ευρώπης, είναι το ΟΑΣΑ. Ο μέσος όρος ανά χίλιους κατοίκους στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι στην Ελλάδα 3,2, ενώ στην Ευρώπη, και μάλλον ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρώπης είναι 9,1. Δηλαδή 9 νοσηλευτές, να το πάρουμε γενικά, για χίλιους κατοίκους, η Ελλάδα έχει 3. Οπότε αυτή η διαφορά τα λέει όλα. Ωστόσο, αυτή η μάχη που δίνεται και δίνεται στο σύστημα υγείας κατά της πανδημίας είχε και απώλειες. Έχουμε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των νοσηλευτών που νόσησαν και είχαμε και κάποιους που χάσαμε. Οι εκτιμήσεις που κάνουμε ως Ομοσπονδία, από δεδομένα και συναδέλφους που εργάζονται γενικότερα στο δίκτυο της Ομοσπονδίας μας, περίπου έχουν νοσήσει γύρω στα 2.000 συνάδελφοι. Έχουμε περίπου 15 νοσηλευτές οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Πολλοί εκ των οποίων αυτών των 2.000 που έχουν νοσήσει, διότι είχαν και άλλα σοβαρά προβλήματα δευτερογενή, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Εδώ θα πρέπει να παρέμβει το επιμελητήριό μας. Έχουμε ένα επιμελητήριο το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα τα στοιχεία θα έπρεπε να υπήρχαν καταγεγραμμένα. Ήδη στην Ισπανία για το συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση το έχει αναγνωρίσει ως εργατικό ατύχημα γενικότερα την νόσηση από τον ιό και ισχύουν ειδικές διατάξεις για αυτούς. Εδώ έχουμε ένα επιμελητήριο που ούτε κάνει την καταγραφή αυτών των συναδέλφων δεν είχε κάνει. Για να ξέρουμε πού πάμε και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τι να προτείνουμε στην πολιτεία. Δυστυχώς εγκλωβιστήκαμε διότι θα μπορούσαμε να συλλέξουμε πάρα πολλά στοιχεία και να καθορίσουμε γενικότερα καταστάσεις και να προτείνουμε πολιτικές προς το Υπουργείο Υγείας όσο αφορά την διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά δυστυχώς ασχολήθηκε με δελτία ελιμοσύνης και κουπόνια για απορριπαντικά. Όλη αυτή η κατάσταση ανέδειξε για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας πέρα από τα εξαντλητικά ωράρια στα οποία αναφερθήκατε και την εντατικοποίηση της νοσηλευτικής εργασίας. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν? Ποια άλλα? Σύγχρονος όρος τελέχωσης. Έχουμε ένα αναχρονιστικό προεδρικό διάταγμα το 87 του 1986 το οποίο στελεχώνει βάσει των κρεβατιών τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Όχι βάσει των αναγκών των ασθενών. Οι σύγχρονοι όροι στελέχωσης μιλάνε για τις ανάγκες του ασθενή. Προσεγγίζουν την ποιότητα. Ενώ εμείς εδώ προσεγγίζουμε την μαζικότητα, το πόσο θα έχουμε στο σύνολο. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα αποδώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Έξω στελεχώνουν τις δομές βάσει των αναγκών. Βάσει των αναγκών που προκύπτουν από την ασθένεια, του ασθενή. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπου θα αντιμετωπίζει τον νοσηλευτή όχι ως δημόσιο υπάλληλο, αλλά ως μια επαγγελματική ομάδα η οποία έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εγώ τώρα, οι νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την πολιτεία είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Με αυτά τα ωράρια που κάνουν, με το μισθό που παίρνουν, έγινε στις ειδικές διατάξεις του Δημοσίου Κώδικα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδική επαγγελματική ομάδα η οποία διαχειρίζεται ειδικά θέματα και θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις. Εκεί μέσα θα μπορούμε να μιλήσουμε και για να συζητήσουμε και για τα μισθολογικά θέματα. Γιατί η μισθή που παίρνει ένας νοσηλευτής είναι πείνας, κυριολεκτικά. Πρέπει να μιλήσουμε για το χρόνο εργασίας. Αυτές οι στολές που φοράγαμε δεν μπορούσαν να τις φορέσεις πάνω από 2-3 ώρες. Με αυτή τη συνθήκη δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν περιγραφεί κάπου. Και πάντα μονίμως το ανάχωμα που βρίσκαμε μπροστά μας όταν διεκδικούσαμε κάτι διαφορετικό ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διότι είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει σαφέστατα ένας ενιαίος επαγγελματικός κλάδος για όλες τις βαθμίδες του νοσηλευτικού προσωπικού όπου θα καθορίζει αυτά τα ειδικά επιμέρους πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν χώρα και στην Ελλάδα. Κριτήρια πρόσληψης. Πώς προσλαμβάνουμε ένα νοσηλευτή? Εάν το είχαμε κάνει αυτό, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα. Θα είχαν ανοίξει τις διαδικασίες τα νοσοκομεία από μόνα τους και θα κάνανε όσες προσλήψεις χρειαζόταν. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Επίσης, είναι δυνατόν να μην είμαστε βαρέ και ανθυγινά? Γίνεται, δεν γίνεται αυτό? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να ρωτήσω, πέρα από το... μιλήσατε τώρα για την διάσπαση και το αναφέρετε και σε λίγο τι που εκδώσατε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή. Αναφέρεστε σε μια πολυδιασπασμένη νοσηλευτική βαβέλη. Έχουμε νοσηλευτές πολλών ταχυτήτων και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπατε για το προεδρικό διάταγμα. Υπάρχει αυτή η αναλογία που είπατε με βάση τα κρεβάτια, η οποία όμως δεν είναι πάλι μικρότερη σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑΜ. Ναι, σε σύνολο οργανικών θέσεων, ναι, είναι μικρότερη. Αυτό σας λέω ότι χρονικά να το δούμε, να προσεγγίσουμε το θέμα χρονικά. Αυτή η διάταξη βγήκε το 1986. Έχουμε 2021. Οπότε
Δεν θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Δηλαδή πρέπει να το επισημαίνουμε τώρα, το 2021. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Μιλάμε για εξειδικευμένη φροντίδα πλέον. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία σχέση τώρα τόσα χρόνια πίσω. Και πόσο μάλλον σε κατάσταση, σε συνθήκες πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μπορείς να κολλάσει ένα προεδρικό ίδρυμα δέξι όταν έχει ανατραπεί. Επίσης, δεν μπορούμε να συζητάμε το 2021 για το τι επίπεδο νοσηλευτικής θέλουμε. Η πρότασή μας είναι από το 2000 που δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία μας, είναι ότι οι νοσηλευτικοί θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, όλοι οι νοσηλευτές να είναι εκεί, ας δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους να εκπαιδευτούν, να έχουμε μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση και να μην έχουμε όλο αυτό το διχασμό μέσα στην νοσηλευτική, ο οποίο στο τέλος καλούνται όλοι να κάνουν το ίδιο πράγμα. Είτε έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο, είτε έχεις τελειώσει τεχνολογική εκπαίδευση, είτε έχεις τελειώσει ΔΕ, δευτεροβάθμια εκπαίδευση λύκειο, κάνεις το ίδιο πράγμα. Διότι δεν φτάνουμε. Αυτή είναι η νοσηλευτική βαβέλη. Είναι η νοσηλευτική βαβέλη. Προκαλεί δυσχέρειες όμως στην εκτέλεση του έργου σας. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτά που παράγουμε. Απλά δεκπεριώνουμε κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, νοσηλευτική δεν είναι το να πάω εγώ στον ασθενή να του χορηγήσω τη φαρμακευτική του αγωγή και να σηκωθώ να φύγω. Είναι μια ολιστική προσέγγιση, την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε. Αν εγώ διαθέτω για τον ασθενή 20 λεπτά στο 8ωρό μου και έχω 40 ασθενείς, αντιλαμβάνεστε, δεν φτάνω. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Πάλι αρχίζω και μειώνω χρόνο. Δηλαδή, τι κάνω, περνάω, χορηγώ τη φαρμακευτική αγωγή, φεύγω. Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα άλλο. Και σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Το είπα, αυτό το περιγράψατε λέγοντας ότι ο χρόνος που διαθέτει ο νοσηλευτής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι 20 λεπτά ανασθενή και νομίζω τα λέει όλα. Οι νοσηλευτές έβαλαν πλάτη στο σύστημα υγείας, το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, μία πολύ πολύ κρίσιμη περίοδο, χειροκροτήθηκαν στην διάρκεια του πρώτου lockdown. Πρόσφατα όμως βρέθηκαν στο στόχαστρο, επειδή υπήρξε κάποια περιστατικά μόλις σε ασθενών από ανεμβολία στο υγειονομικό προσωπικό. Σε τι ποσοστά κινείται ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού και ποια είναι η θέση σας? Εγώ θα σας πω για το νοσηλευτικό προσωπικό, θα σας πω, γιατί τώρα τα στοιχεία των υγειονομικών δεν ξέρω πού αναφέρονται. Όταν λένε υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν μιλάνε για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα στοιχεία σύμφωνα και με αυτόν που έχουν νοσήσει, δηλαδή δεν είμαστε πολύ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είμαστε 24.000. Τα στοιχεία που έχει αναφέρει το Υπουργείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 65% χωρίς να χαρακτηρίζει νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά εάν προσθέσουμε για αυτούς, εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από το 80%. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση κανενός, είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει ο καθένας νοσηλευτής να το ασκήσει, να το πάρει, να το κάνει κτήμα του. Είναι η μόνη λύση το να βγούμε από την πανδημία. Ωστόσο, μπαίνει και η παράμετρος της προστασίας του ανθρώπου, του ασθενούς. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν σημαίνει το ότι αν εμβολιαστείς, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μεταδώσεις. Καλά, σαφώς. Απλά μην ανοσήσεις. Ναι, απλά είναι αυξημένες οι πιθανότητες. Ναι, συμφωνώ. Και φυσικά θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να παρέχεις υπηρεσίες σου στον ασθενή και να μην έχεις εμβολιαστεί. Τι περιμένετε και τι ελπίζετε για την επόμενη μέρα στο ΕΣΥ μετά από όλη αυτή την περιπέτεια? Τι περιμένω, αυτό που περιμένω, δεν θα πω ότι στην νοσηλευτική χρειάζονται να γίνουν πράγματα και γενικότερα αιτήματα που έχει ο κλάδος. Εγώ περιμένω μια πολιτεία η οποία θα αφουγκραστεί γενικότερα το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι ασχοληθήκανε με την πανδημία, θα καθίσει σε ένα τραπέζι, θα τους ακούσει, θα σχεδιάσει, θα αποφασίσει και στην πορεία να υλοποιήσει.
Εγώ θεωρώ ότι με έναν πραγματικό ουσιαστικό διάλογο μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά πράγματα και να βελτιώσουμε όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γενικότερα και την κοινωνία ολόκληρη. Διάλογο θέλω. Διάλογο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Διάλογο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που δεν έχω ρωτήσει. Όχι. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οι συνάδελφοι είναι απογοητευμένοι. Είναι απογοητευμένοι, αλλά δεν τα παρατάνε, γιατί σας είπα ότι η φροντίδα είναι στο DNA της νοσηλευτικής. Θέλουν να προσφέρουν, το έχουν ανάγκη να προσφέρουν, παίρνουν ικανοποίηση από αυτό, νιώθουν όμορφα όταν ένας ασθενής, ειδικά τώρα στην πανδημία, πηγαίνει καλά. Εντάξει, τα χειροκροτήματα έρχονται και φεύγουν. Απλά αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί και η πολιτική ηγεσία, ώστε να πράξει υπέρ αυτής της επαγγελματικής ομάδας, ώστε να βελτιώσουμε και την ποιότητα. Γιατί αν σκεφτείτε λίγο γενικότερα, οι διεκδικήσεις που έχουμε είναι ως προς όφελος του ασθενή, όχι της επαγγελματικής ομάδας. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω παραπάνω νοσηλευτές στο σύστημα, δεν θέλω γιατί εγώ θα πηγαίνω στο νοσοκομείο και θα κάθομαι. Όχι, απλά θα μπορώ να παρέχω καλύτερα την νοσηλευτική που έχω εκπαιδευτεί. Αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.